Έτσι θα θυμόμαστε όλοι τον Κώστα Πουτσά. Γενναιόδωρο, ευτυχισμένο, η χαρά της ζωής. Η Αλίκη Κατσαβού μας υποδέχεται στο σπίτι της στην Αθήνα, όπου έμενε μαζί με τον μεγάλο μας ηθοποιό και τον γιο του Σφίβο, και θυμάται αυτό που αγάπησε όλος ο κόσμος από τον Κώστα Πουτσά. Ακούγεται κλισέ η ερώτηση, αλλά πώς είσαι αυτή την περίοδο, πώς είναι η ψυχολογία σου? Εγώ έχω αφοσιωθεί στη δουλειά και στο παιδί. Ο Κώστας έλεγε η δουλειά είναι η υγεία. Και είναι έτσι πράγματι. Επίσης η τέχνη είναι θεραπευτική. Με όποια της μορφή. Καθώς η πανδημία σταμάτησε την παιδική σκηνή μου της θεατρομάθειας και δεν μπορώ να κάνω σκηνοθεσίες ή να παίζω στο παιδικό μου, η τηλεόραση μου έδωσε μία θέση αυτή τη στιγμή για να μπορώ να δημιουργώ. Και αυτό κάνω. Είναι εύκολη η διαχείριση του θάνατου του Κώστα μετά από 7 μήνες? Δεν είναι καθόλου, γιατί εγώ έχω δώσει βάρος στο παιδί και έχω αφήσει τον εαυτό μου στην άκρη, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το έχω διαχειριστεί μέσα μου. Μερικές φορές είναι σαν να είναι και λίγο τραυματικό σοκ. Έρχονται έτσι οι αναμνήσεις από τα τελευταία, από τις τελευταίες μέρες, που δεν είναι ευχάριστο, αλλά διώχνω το μυαλό μου, το μετατοπίζω, προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά. Η ζωή έχει μια δική της δύναμη και σε παίρνει. Επίσης, το γεγονός ότι ένα παιδί έχει τις δικές του ανάγκες σε κάνει να νιώθεις χρήσιμος, ζωντανός, και έτσι επικεντρώνομαι στις ανάγκες του παιδιού και λειτουργώ καλά. Ο Φίβος πώς το αντιμετωπίζει? Με ήσυχο τρόπο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ο Φίβος είναι το ίδιο εξωστρεφής όπως ήταν ο Κώστας? Ναι, είναι εξωστρεφής, είναι γελαστό παιδί, θέλει οι άλλοι να γελάνε. Με ρωτάει πάρα πολλές φορές, είσαι χαρούμενη? Και με κοιτάει στα μάτια, το κάνει και για άλλους. Αν κάποιο παιδί κλαίει στο σχολείο, το ρωτάει γιατί κλαίς, το αγκαλιάζει, θέλει να το βλέπει να χαίρεται. Σε ποιες περιπτώσεις σου λείπει περισσότερο ο Κώστας? Σε όλες. Σε κάθε καινούργια εμπειρία, σε κάθε καινούργιο ξεκίνημα, σε κάθε επίτευγμα του Φίβου, στις καινούργιες ιδέες μου που θα ήθελα να μ' ακούσει και να μου πει τη γνώμη του, που ήταν γεμάτη σοφία και πείρα, συνεχώς. Ο ίδιος ο Κώστας πώς αντιμετώπισε το θάνατο? Αδιαφορούσε. Δεν τον αφορούσε. Τον ενδιαφέρει η ζωή. Ήταν προσιλωμένος στη ζωή. Ήξερε ότι ο θάνατος είναι κάπου, εκεί, αλλά δεν τον αφορούσε. Συγγνώμη να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Στις τελευταίες του στιγμές πώς ήταν ο Κώστας? Σε όλη αυτή την πορεία των 19 ημερών μόνο μία στιγμή είχε επαφή με το περιβάλλον και είχε όμως τραχιοστομία και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε κανονικά σαν άνθρωποι, όμως κατάφερα να διαβάσω λίγο τα χείλη του δύο φορές.
Μην ακούτε τίποτα, δεν ισχύει τίποτα. Είμαστε μια χαρά και αγαπημένες και ότι είναι συμφωνημένο, όχι συμφωνημένο, ότι είναι από τον νόμο αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι παράξενο. Είσαι νέα γυναίκα, έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο, όχι τώρα, στο μέλλον, να μπει ένας καινούριος άνθρωπος στη ζωή σου? Είναι πάρα πολύ νωρίς για να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι η ζωή κάνει άλλα σχέδια από μας. Απλά δεν με απασχολεί καθόλου τώρα. Αυτό που με απασχολεί είναι ο φίβος, να τον βλέπω χαρούμενο, η δουλειά μου, αυτά τα πράγματα. Τώρα καθώς μιλάμε, πώς τον σκέφτεσαι τον Κώστα? Τον σκέφτομαι με μεγάλη αγάπη, με τεράστια ευγνωμοσύνη, γιατί μου άφησε ένα παιδί. Δεν ξέρω να σου πω. Έτσι. Στο χρόνο θα δούμε. Μέσα μου ψάχνω να βρω τις ισορροπίες της θλίψης και της χαράς ή της ευγνωμοσύνης.